Amelia is the one I lost. Καλώς ορίσατε στο καινούργιο μας project εδώ στο pokemania.net. Δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε παρέα το φίλο Ποθητό και συνεργάτη. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι εσύ, αν θέλεις να εξηγήσεις εσύ λίγο το project. Αν και από τον τίτλο το έχουν καταλάβει ένα περίπου τι θα είναι. Το project, ναι, είναι τώρα... ήταν δική τους ιδέα εδώ πέρα των παιδιών, αλλά σαν λάτρης των anime, το project θα είναι πρακτικά ότι παίρνουμε ένα χαρακτήρα anime, τον βάζουμε ενάντια σε έναν άλλον, είτε από το ίδιο anime ή και από άλλο νομίζω, και βάζουμε να παλέψουν μεταξύ τους με Pokemon που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να έχουν, κυρίως που τους μοιάζουν. Και θα έχει γέγιο η συγκεκριμένη σειρά, θέλουμε να πιστεύουμε. Και στο σημερινό έχουμε από το Res Zero λοιπόν την Echidna μαζί με την Emilia. Ήθελα να κάνουμε με τη REM βασικά, αλλά ήταν λίγο δύσκολο στις ομάδες. Δηλαδή η ομάδα της REM δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε, ναι, τι θα μπορούσαμε να βάλουμε. Και να δείτε τώρα την Emilia να κερδίζει, μπορεί σε μερικούς να μην άρεσε. Και νομίζω είναι πιο... δεν μπορούσε να είναι καλύτερος χρόνος να το βγάλουμε, γιατί νομίζω 7 του Γενάρη βγαίνει το Part 2 της δεύτερης σεζόν. Ναι, περίπου εκεί πέρα, οπότε... 7 του Γενάρη νομίζω είναι. Και εδώ που βγαίνει τώρα, παιδιά, όσοι δεν έχουν δει ReZero, δείτε ReZero. Σας το λέμε εμείς. Ναι. Άρα πατάμε λοιπόν, let the battle begin και ξεκινάμε. Πάμε να δούμε τι έχει να μας δώσει η Emilia από τη δική μου πλευρά. Waifu, μεγάλη. Είναι. Τις ομάδες μας να ενημερώσουμε ότι πρώτη φορά τις βλέπουμε και οι δύο. Ναι, δεν έχουμε ιδέα τι θα χρησιμοποιήσει ο καθένας. Εσείς λογικά δεν θα το βλέπετε τώρα, θα τις δείτε, τα Pokémon θα τα δείτε μέσα στη μάχη. Δεν θα τα σποιλάρουμε από τώρα. Ωραία, και θα βάλουμε και τα 6 Pokémon βέβαια να πούμε. Παίζουμε σε Steel Double Battles, VGC, αλλά θα βάλουμε και τα 6 γιατί εντάξει, είναι όλα όμορφα, πρέπει να παίξουν. Ναι, αυτή είναι η ουσία, δηλαδή να τα δούμε όλα. Και πάμε. Πάμε, θα είναι μεγάλη μάχη. Αγαπημένο project, τα βλέπω βίντεο από το εξωτερικό και ήθελα να το κάνω, δηλαδή νομίζω πρέπει να είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που κάνουν κάτι τέτοιο, ελπίζω να αγκαλιάσετε αυτή την προσπάθεια. Silvia Togekiss, ok. Τώρα που το βλέπω, μπορεί και να μας βόλευε λίγο να είχαμε βάλει και τους χαρακτήρες να φοράνε αντίστοιχα ρούχα. Τώρα το σκέφτηκα αυτό. Θα μπορούσε. Εντάξει, εγώ όμως είμαι... έχω αρσενικό χαρακτήρα. Ναι, όντως. Μπορεί να μην ήταν το πιο βολικό να αντιθεί σαν Echidna. Ενώ η Desire κάνει για όλες τις δουλειές. Ναι. Πάρτε το φαίρετα εδώ. Ωραία. Air Slash. Όχι Flint. Air Slash. Το Critical πάντως το πιάσε. Και το Flint. Και το Flint. Έτσι, διπλό Flint. Ωραία. Για να δούμε. Έλα Emilia, ρίχτε τη μάγισσα. Δεν θα τη ρίξει τη μάγισσα, Emilia. Θα τη ρίξει. Αρχή. Απλά πιάνει εύκολα τα critical. Τα critical σχήμα. Από το ability. Είναι το ability, ναι, δεν είναι ότι... Και τώρα λογικά γυρνάει όλη τη μάχη εδώ πέρα ανάποδα με αυτό που θα κάνει. Trick Room. Trick Room. Εδώ με την Emilia βλέπω, έχουμε κρατήσει λίγο το στυλ εγώ σε Fairy και Ice Type, ενώ αντίστοιχα η Echidna έχει κρατήσει Ghost και Dark Type. Ναι. Εντάξει, εναλλάξει τις μάχες θα έχει πλεονέκτημα ο ένας και τα λοιπά, απλά περισσότερο για την πλάκα το κάνουμε.
Ναι. Για να δούμε. Έχω την αίσθηση ότι το Σίλβιον είναι αργό. Ίσως βοηθιέται μέσα στο Trick Room, αλλά... Δεν ξέρω. Τώρα αυτό δείχνει ότι και η Εμίλια είναι αργή σε κάποια πράγματα. Είναι δύσκολο να το σκεφτώ. Τώρα... Να δούμε την απόφαση της Εχίδνα εδώ πέρα. Δύσκολο. Ωπ, Will-O-Wisp. Τρομακτικά πράγματα. Η μάγισσα. Οκ. Ναι, το Σίλβιο βάρεσε δεύτερο. Ναι, το Σίλβιο ήταν... είναι αρκετά αργό. Όχι! Πάλι κρίτικα. Πάλι έπιασε κρίτικα ο άλλος. Τρώει και τα burn. Δεν τη βλέπω καλά την αρχή του. Και θα διεκδικήσει ένα από τους καλύτερους λέει χαρακτήρες άνιμε. Ο Ψά είναι το Umbreon. Flex, flex. Flex. Ωραία, τώρα. Είναι λίγο γρήγορα από και μόνο αυτά. Νομίζω δηλαδή για το Trick Room. Αλλάζει το Μαρσάντο, αλλάζει και χρώματα που γίνεται έτσι πράσινο. Το follow me με ψιλοκατάστρεψε. Α, τι ήταν να πάνε από την άλλη. Λίγο πολύ το ίδιο θα ήταν. Όχι, το follow me που πήγες. Fail. Α, λόγω του burn, ε. Ας διαλέξουμε έτσι και τις άλλες κινήσεις. Γιατί είναι αρκετά πλεονεκτική κατάσταση για την Εμίλια εδώ πέρα. Fake. Quick attack, ok. Ναι, είναι quick attack που παίρνει από το pixelate και αυτό και γίνεται πιο δυνατό κανονικά. Είπαμε, πηγαίνουμε συνέχεια για το Hyper Voice, να μην είναι μονότονο. Και έχουμε πρώτη φορά που δεν πήρε critical hit. Ναι. Είναι κάπου 50% νομίζω. Οπ, και τώρα το καλύτερο Pokémon της Echidna, το Zekrom. Πάμε να πούμε εδώ τώρα στα παιδιά ότι θέλουν να μας γράψουν στα σχόλια κάτω το επόμενο θεματικό που θέλουν να έχουν αυτές οι μάχες. Τι άνιμε θα ήθελαν να δουν, τι σειρές. Οπ, να τα... Μεγαλώνει το Zekrom. Μεγαλώνει. Και γίνεται και λίγο... Παίρνει και αυτό το κοκκινοπό το χρώμα από το Dynamax. Είναι το... Ταιριάζει. Η Εχίδνα θύμωσε. Μέσα καρφάια. Είναι για να το ζήσει λίγο, να βγει το highlight εκεί το ωραίο. Να δούμε και τα υπόλοιπα Pokémon της Εμίλια. Ναι. Max Lightning. Δυνατό. Γενικά σε αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, μην περιμένετε να δείτε τρομερές μάχες. Περισσότερο να βλέπετε τις ομάδες, τις θεματικές μαζί με τους χαρακτήρες που κάνουν. Ναι, μετά μπορώ να τις δημοσιεύουμε κιόλας σε ένα
όχι αρχιάκι, σε ένα έτσι ωραίο να φαίνονται. Για να τις βλέπουν και τα παιδιά έτσι, να του μήπως θέλει κάποιος να αντιγράψει την ομάδα ή κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Τώρα... Πάμε για αρέσειρα με εναντίον Zekrom. Ναι, και το θέμα μου είναι, είσαι πιο γρήγορος. Δεν ξέρω, είμαστε ακόμα σε trick room νομίζω. Είναι... Δεν έχει λάβει καμία εκπαίδευση το συγκεκριμένο Reshiram, είναι απευθείας από τα Dance, από το Dynamax Adventure. Τέλος πάντων, το Γιολάρου. Το Γιολάρου με δύο τι γίνει, θα μεγαλώσει και το Zekrom εδώ. Τα λευκά πιόνια με τα μαύρα πιόνια. Για να δω. Εγώ το πιασμένο με Premier Ball, δεν ξέρω, είναι με Luxury το Zekrom. Γιατί του ταιριάζει νομίζω. Κάτσε να το ελέγξω. Αφτάζομαι στην επιλογή των κινήσεων να σου πω. Όπ, είναι πιο γρήγορο τελικά. Ναι. Και... Ω, έμεινε με 15! Θα ξερίξαμε attack. Α, και εσύ Life Orb, και εγώ Life Orb του βάλα. Άρα τώρα ίσως φύγει το δικό σου. Ναι, θα φύγει λογικά. Μόνο που σε μένα μετράει πολύ περισσότερο τιμίως από τα attack του Zekrom. Ναι, έφυγε. Το Reshiram πέφτει έτσι για ένα γύρο μεγάλωσε, να κάνει ό,τι έκανε και φεύγει. Λοιπόν, βλάκα. Είχα βλάκα. Α, Electric Terrain, Hyper Voice! Τώρα στο Electric Terrain, καλύτερα είναι λέει να μην γίνεται sleep. Το που πέρασε από το μυαλό μου, ρε. Α, βγάλουμε και το Calyrex. Εδώ, καβάλα στάλογο. Κάπως έτσι η Εμίλια πηγαίνει για Βασίλισσα. Τώρα θα δείτε πως καλπάζει. Α, ωραίο. Εντάξει, λίγη σημασία έχει τώρα. Θα δείτε πως καλπάζει. Εγώ δεν έχω διαβάσει το light novel. Μπορεί να μην γίνεται τελικά ποτέ Βασίλισσα. Αλλά δεν έχει σημασία. Α, ούτε εγώ ξέρω τη συνέχεια. Το μόνο που θυμάζει που σου έχω πει είναι ότι θέλω να δω τη Ρέμ να ξυπνήσει πριν το τέλος της σειράς. Κάπου στα μισά, ναι, τέλος, ναι. Πάντων. Εσύ θέλει να ξυπνήσει και εδώ και τώρα η Ρέμ, είναι αλήθεια. Από το πρώτο επεισόδιο. Από το πρώτο, μήπως και να δούμε καθόλου Ρέμ, ε. Μπας. Εντάξει, καλή και η Εμίλια, αλλά πιστεύω η Ρέμ παίρνει περισσότερο develop. Ω, weakness policy του είχα. Ω, okay, αυτό θα είναι λίγο δυνατό που θα γίνει τώρα. Όχι, okay, hyperboy. Μη βρε να χτυπήσει ο άλλος. Wow. Πόσο αργός είναι. Μηδέν τον έχω. Μεγάλη πιθανότητα, δεν έχω μηδέν είναι αλήθεια, αλλά... Και ταιριάζει... με την κινηστάρα... Και ταιριάζει η επίθεση αυτή στην Εμίλια. Ναι, είναι επίθεση Εμίλια, καθαρή, γι' αυτό την κράτησα. Λέω, αυτή την επίθεση πρέπει να την κάνω. Μέτρης. Και έτσι έχουμε νικήτρια την Εμίλια. Η Κύπρια Εμίλια. Τα Pokémon που δεν είδαμε ήταν το... Από την πλευρά της Εμίλια, δηλαδή, τα δύο που δεν είδαμε ήταν το Gardevoir, είχα βάλει, ακόμα. Ναι. Και δεν θυμάμαι τι άλλο, θα τα έχουμε δημοσιευμένα. Εντάξει, θα τα βάλω εγώ στο layout των Αφρανού, ναι. Και το Ninetales, το Alola Ninetales. Ναι, μπράβο. Είναι τα Pokémon είτε σε στυλ Maiden, είτε σε στυλ τα μάτια έτσι λίγο πιο fairy type και αυτά. Είναι καθαρά δηλαδή πράγματα που μου ταιριάζανε για την Εμίλια. Και είχαμε πει να πετάξουμε και θρυλικά μέσα και τέτοια, γι' αυτό και μπήκε το Calyrex. Αλλά η βασική ιδέα ήταν το Reshiram εναντίον Zekrom. Ναι, αυτό ναι. Πάντα θα υπάρχει ένα Pokémon από τον κάθε χαρακτήρα που να πρωταγωνιστεί. Ναι, έτσι το πιο όμορφο. Τώρα, δεν θα σποιλάρουμε το δεύτερο βίντεο, έχουμε πει ποιο θα είναι και πραγματικά το περιμένω πώς και πώς. Ναι, ναι.
Να ξέρετε, δεν θα είναι απαραίτητα όλα τα βίντεο. Η κεντρική ιδέα ήταν να είναι άνιμε, αλλά γενικά μπορεί να είναι σειρές. Μπορεί να δείτε. Το πήραμε εντελώς αλλού. Εντελώς όμως. Θα το δείτε. Ναι, είναι ο unexpected παράγοντας που θα πετύχουμε. Γράψτε μας τα σχόλιά σας, αρέσει η συγκεκριμένη σειρά που πάμε να κάνουμε. Πείτε τις δικές σας ιδέες και θα τα πούμε στο δεύτερο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά.